Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 16 Μαΐου και είναι ειδήσεις από το Ίππολίτης. Ελπιδοφόρο άνοιγμα στην ιταλική τουριστική αγορά τσάρτερ με απευθείας πτήση από το Ρίμινι έρχεται για πρώτη φορά στοιχείο μετά από τις πετυχημένες παρεμβάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου. Συνελήφθηκαν χθες δύο χιώτες επιχειρηματίες για χρέη προς το δημόσιο ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ για να αφαιθούν ελεύθεροι λίγες ώρες αργότερα. Σήμερα αναμένεται να υλοποιηθεί ένταλμα σύλληψης για τρίτο επιχειρηματία με οφειλές που υπερβαίνουν τις 350.000 ευρώ. Μετά το ναυάγιο που προέκυψε την Τρίτη για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, το μεσημέρι σήμερα συνέρχεται για άλλη μια φορά η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών παρόντος του Προέδρου της Δημοκρατίας για να αποφασιστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα έχει ως μοναδική αποστολή τη διεξαγωγή των εκλογών. Αυτές προσδιορίζονται για τις 10 ή τις 17 του Ιούνιου. Επικίνδυνους και σκληρούς κακοποιούς χαρακτήρισε τους 4 νέους συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και εμπορία ο διοικητής του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χίου Γιώργος Κεβόπουλος. Ο ίδιος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ομάδα και οι Λόκος λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Ερευνητικό πρόγραμμα για την επίδραση της μαστίχας στην αντιμετώπιση της χοληστερίνης ξεκινά στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου. Οι δοκιμές θα γίνουν σε υγιή πληθυσμό, γι' αυτό και η καρδιολογική κλινική αναζητά εθελοντές. Πρωταθλήτρια στην ανεργία και συγκεκριμένα η δεύτερη σε όλη την χώρα είναι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το ποσοστό αύξησης της ανεργίας μέσα σε ένα χρόνο αγγίζει το 60%. Οι ίδιοι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα και επιθυμούν να τα νοικιάσουν στο Δήμο θα οφείλουν να τα διαμορφώσουν κιόλας, όπως αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασής της. Προσπάθησε να ταξιδέψει με πλαστό διαβατήριο, αλλά τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο. 37χρονος Πακιστανός συνελήφθη χθες από την αστυνομία του αεροδρομίου για κατοχή πλαστών εγγράφων και παράνομη διανομή στη χώρα. Στις 21 του Μάη είναι η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες φέτος θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Στις 26 του μήνα από τις 11 το πρωί θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Ένωση Καταναλωτών Χίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε για σήμερα η τοπική σας ενημέρωση από το Ίππολίτης. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.